αποφάσισε η κυβέρνηση να χρησιμοποιήσει για τη λήψη της Χρυσής Αυγής, δηλαδή η κήρυξη της Χρυσής Αυγής, εγκληματική οργάνωση, είναι μια μέθοδος τόσο παλιά όσο και η δίκη Μιρενβέγης και η δίκη των συνεργατών με, με τους Ναζί στις ευρωπαϊκές χώρες μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, και έχει δοκιμαστεί κατόπιν και σε διαφορετικές χώρες. Η λογική αυτού του τύπου της δίωξης, δηλαδή η κήρυξη εγκληματική οργάνωση, είναι μια λογική η οποία περιόριζε τον κύκλο των υπευθύνων στους ηγέτες του Ναζιστικού Κόμματος, όπως έγινε στη Γερμανία με τις δίκες της Νιρεμβέργης αμέσως μετά, σε υψηλόβαθμους λοιπόν, υψηλόβαθμα στελέχη του καθεστώτος, ούτως ώστε να επιτρέψει την επανενσωμάτωση, αποχρωματισμό, αμνίστευση και επανενσωμάτωση της μεγάλης μάζας του Ναζιστικού Κόμματος. Αν θέλετε, μια ανάλογου τύπου καθάριση έγινε και σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες και στην Ελλάδα, και ήταν ο νομικός τρόπος δια του οποίου ενσωματώθηκε ένα μεγάλο κομμάτι των δοσυλλόγων, των ταγματασφαλιτών και ούτω καθεξής στο μεταπολεμικό και μετεφυλιακό ελληνικό κράτος. Ενώ μια εκδοχή αυτού του μοντέλου ξαναείδαμε στην Ελλάδα μετά την πτώση της δικτατορίας το 1974, όταν η δικτατορία κηρύχθηκε στιγμιαίο αδίκημα. Οργανώθηκαν οι διώξεις και οι δίκες των προτετίων της δικτατορίας και μια-δυο άλλες δίκες των βασανιστών, τιμωρώντας έτσι ένα πολύ μικρό κομμάτι από το μηχανισμό του κράτους της 21ης Απριλίου και ενσωματώνοντας ένα άλλο κομμάτι σε αυτό που τα μετέπειτα χρόνια Ευάγγελος Αβέροφ είχε ονομάσει τα σταγονίδια που βρίσκονταν στο εσωτερικό του κρατικού μηχανισμού διάσπαρτα. Το σίγουρο είναι ότι είτε δια αυτής της οδού είτε δια κάποιας άλλης, αν ο ναζισμός αντιμετωπίζονταν με νομικά μέτρα, θα είχαμε τελειώσει από το 1946 μαζί του. Επειδή ακριβώς το φασιστικό φαινόμενο δεν είναι ένα καθαρά ελληνικό φαινόμενο, έχουμε το παράδειγμα της Ουγγαρίας, στο οποίο το κόμμα Jobbik, το οποίο μοιάζει αρκετά με τη Χρυσή Αυγή, ένα κόμμα το οποίο έπαιρνε ποσοστά μελιτέα στην ίδρυσή του στις αρχές δεκαετίας του 2000 και ξαφνικά μετεξελίχθηκε σε τρίτη δύναμη της Ουγγαρίας μετά την είσοδο της χώρας στον έλεγχο του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, μετά το 2008 δηλαδή, έχοντας αποσπάσει ποσοστά άνω του 10%. Το Ουγγρικό κράτος μετά, τέλος πάντων, μια μεγάλη συζήτηση προσπάθησε και επιδίωξε την απαγόρευση του ένοπλου βραχίωνα του κόμματος Jobbik, της Ουγγρικής Φρουράς. Από το 2008 έκτοτε έχουν εμφανιστεί διάφορες εκδοχές, παραλλαγές της Ουγγρικής Φρουράς, η νέα Ουγγρική Φρουρά, το ίδρυμα για μία Ουγγρική Φρουρά και διάφορες άλλες παραφιάδες του ίδιου ακριβώς παραστηριωτικού μηχανισμού.